Αν είμαστε μέσα στο παιχνίδι, είναι όλες οι ομάδες μέσα στο παιχνίδι, όπως είδα τα αποτελέσματα. Σίγουρα σήμερα δικαιούμασταν την νίκη, τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας. Σύμφωνα με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, συνεχίζουμε. Παίζουμε στο χρυσό την επόμενη Τετάρτη και όλα είναι ανοιχτά. Περισσότερο κόσμο, οπότε έχουμε συνήθως στα 4 παιχνίδια μας. Ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε από το Δοξάτο σε δύσκολες εποχές να στηρίξει την ομάδα του και τους περιμένουμε και την επόμενη Τετάρτη στις 4. Έτσι νομίζω και εγώ, ένας αντικειμενικός παρατηρητής θα θεωρούσε ο πιο δίκαιο αποτέλεσμα την ισοπαλία. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν στεκόμαστε σε αυτό. Νομίζω ότι δεν είχαμε την πίστη, την τόσο μεγάλη που είχαμε σε άλλα παιχνίδια, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Παρά το γεγονός αυτό, γίνανε κάποια σημαντικά σουτ που βγήκαν ελάχιστα άλλο και νομίζω ότι αν βρίσκανε αιστεία θα ήταν γκολ. Ο Παύλος Μελάς στο πρώτο ημίχρονο χωρίς καμία φάση και χωρίς να πιάσει το τερματοφύλακα στην μπάλα προηγήθηκε 1-0. Αυτό ίσως μας έριξε την ψυχολογία μέχρι τη λήξη του ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε καθολική υπεροχή και προσπαθούσαμε να κάνουμε τον γκολ. Κάποιες φορές με ανορθόδοξο τρόπο γιατί μαζεύτηκαν πολύ στην άμυνά τους και φεύγανε στην αντεπίθεση. Θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Τα παιδιά αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Και φυσικά και ο φανταστικός κόσμος από τις λίγες φορές του Δοξάτου που μας βοήθησε τόσο πολύ. Ουσιαστικά πέρασε ο πρώτος γύρος, μπαίνουμε στο δεύτερο την Τετάρτη. Άδες, πιστεύεις ότι στο δεύτερο γύρο θα μπορέσει να πάρει τους βαθμούς που θα την φέρουν στις προμηθείες? Εάν το πιστέψουμε και αν έχουμε την υποστήριξη που ξέρουν ποια υποστήριξη εννοώ εγώ μέσα, όχι βέβαια τίποτα, υποστήριξη στα παιδιά εννοώ, πιστεύω ότι υπάρχουν τα φόντα. Όλες οι ομάδες είναι περίπου ίδιας δυναμικότητας, ακόμη και το Χρυσό που από ό,τι άκουσα κέρδισε σήμερα τη Θέρμη. Άρα ξεκινάμε πάλι από την αρχή με τον Παύλο Μελά να έχει πλεονέκτημα. Της χρονιάς δεν ήταν αυτός, αλλά τα αποτελέσματα μας οδηγήσαν εκεί και τώρα εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, θα παλέψουμε και όπου βγει. Πώς θα το παιχνίδι σήμερα? Όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο. Έτσι νομίζω, δηλαδή στα τρία μάτς που κάναμε, στα δύο παιχνίδια που κάναμε μέχρι τώρα δηλαδή και τα προηγούμενα και στο πρώτο, δηλαδή έκλεισε ουσιαστικά ένας γύρος, εγώ βλέπω ότι όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Κρίνονται στις λεπτομέρειες. Έτυχε να βάλουμε εμείς ένα γκολ σε μέρα απέναντι σε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Και φανήκαμε και τυχεροί γιατί, όπως είδατε και εσείς, ο αντίπαλος είχε 3-4 σούτ που περάσανε. Θα μπορεί στο άλλο μάτς να πάνε μέσα. Δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά μεταξύ των ομάδων. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος ουσιαστικά την Τετάρτη. Η ομάδα πάει στο Θερμαϊκό να παίξει με τον Θέρμη. Με την Θέρμη, πόσο αισιόδοξο είστε για τη συνέχεια? Γνωρίζω βέβαια και τις τρεις ομάδες που παίξατε. Αισιόδοξο είμαι, γιατί έχω μάθει όλο τον χρόνο να πιστεύουμε στα παιδιά. Αν και είναι πολύ δύσκολες συνθήκες τώρα, στο τέλος της χρονιάς, γιατί εμείς προερχόμαστε από ένα μαραθώνιο εδώ. Κάναμε μέχρι τώρα 45 παιχνίδια και τα παιδιά είναι εξαντλημένα και δεν έχουν και πολλές λύσεις. Αισιόδοξο είμαι για τη συνέχεια, αλλά δεν είναι. Εδώ που φτάσαμε, θέλω μόνο να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου, τίποτα άλλο. Δηλαδή, αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά και αν έρθει ο στόχος, θα είναι ένας έπαινος, μια επιβράβευση για όλο τον αγώνα που κάνω όλη τη χρονιά. Για το Δοξάτο είπα και πριν ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Είδα ότι έχει, ενώ ήταν άγνωστο για μένα, δεν ήξερε. Είναι κακό αυτό που γίνεται γιατί παίζει να παίξει με έναν αντίπαλο άγνωστο. Δεν ξέρει ούτε τι όπλα έχει, πώ θα την αντιμετωπίσει, τι θα κάνει. Αποδείχθηκε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο με πολύ σωστή τακτική. Νομίζω ότι είναι δουλειά του προπονητή αυτή.
ατυχήσαν στην τελική προσπάθεια. Εγώ αυτό νομίζω. Δεν είχε διαφορά το παιχνίδι. Δηλαδή και μας πιέσανε και διέκρινα και 3-4 έμπειρους παίχτες και πολύ αξιόλογους, πολύ καλούς. Αυτό, αξιόλογος αντίπαλος.